Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να αναφερθώ στην σάλτσα ντομάτα και το έχω φέρει εδώ. Προέρχεται από την Νότια Ιταλία, αλλά το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει για την Ισπανία, για την Γαλλία. Συγγνώμη, για την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πολύ υγιεινό προϊόν. Το χρησιμοποιούμε στην πίτσα, στα μακαρόνια. Και έτσι, λοιπόν, αποτελεί πλούτο για την τοπική μας παραγωγή. Εμείς το λέμε «ο κόκκινος χρυσός». Κι όμω ρωτιόμαστε πώ είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι σε θέση να παρεμποδίσει τι εισαγωγέ από την Κίνα, που είναι ένα προϊόν χαμηλή ποιότητα και ουσιαστικά αποτελεί αθέμητο ανταγωνισμό και είναι και γεμάτο παρασυτοκτόνα. να βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ετικέτα για να διαχωρίσουμε την Ιταλική ντομάτα από την Κινέζικη ντομάτα για να μπορούν και να επιλέξουν οι καταναλωτέ υπεύθυνα τι τρώνε. Δεν βλέπω τον κύριο Ρεμπεκα. Έτσι λοιπόν ο κύριο Μποργέτζιο. Είναι απίστευτο που πρέπει να έρχονται βουλευτές βουλευτέ εδώ να υπερασπίζουν την αξιοπρέπεια και τα προϊόντα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουμε μεγάλο ρεβιζιονισμό. Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε καταρχήν τον Κριστόφερο Κολόμβο, ουσιαστικά εδώ τι κάνουμε, κατεδαφίζουμε τα γάλματα κτλ. Υπάρχει και ένα, ένας άλλο ήρωας της Ιτολικής Αεροπορίας, ο Μπάλμπο, ο οποίος είναι σημαντική ιστορική φιγούρα. Εγώ ζητώ απέναντι στην σιωπή της ύπατης εκπροσώπου που δεν υπερασπίζεται ποτέ τις ευρωπαϊκές αξίες και την αξιοπρέπεια των Ευρωπαίων πολιτών που και σε αυτή την περίπτωση να έρθει εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να παίξει ένα ρόλο και θα ήθελα να υπερασπίσουμε τον Ιταλο Μπάρμπο και τον Κριστόφρο Κολόμβο. η